Αποστολή. Ερώτηση, Αποστολή. Παρακαλώ. Η ενημέρωση των μέσων για αυτή την τρομοκρατική οργάνωση των δύο ατόμων γίνεται μέσω δελτίο τύπου που εξέδωσε η αστυνομία. Μάλλον, ναι. Από δελτίο τύπου. Αυτά τα δελτία τύπου που στέλνανε εργαζόμενοι του ΟΣΕ δεν τα διαβάζανε και στα κανάλια. Ναι, μάλλον. Μάλλον τα διαβάζανε, αλλά δεν τα λέγανε. Όχι. Και οι πιο επικίνδυνοι, λοιπόν, ποιοι είναι τελικά αυτοί οι δύο? Μπορεί και να είναι επικίνδυνοι, έτσι. Αλλά μήπως είναι επικίνδυνοι για αυτοί που ενώ τους ενημέρωναν εργαζόμενοι ότι θα σκοτωθεί κόσμος δεν το λέγανε? Απορίες που έχω μεσημεριάτικο. Έχεις και εσύ τώρα κάτι απορίες μεσημεριάτικο? Έχω, ναι, με έπιασε τώρα. Έλα, κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα με αυτά και με αυτά, γιατί θα καταλήξουμε σε λογικά συμπεράσματα και δεν θέλουμε. Ναι, αυτά τα συμπεράσματα, ρε. Πραγματικά, δηλαδή αυτοί δεν είναι και αυτοί συνυπεύθυνοι για τα παιδιά αυτά που σκοτώθηκαν? Μάλλον είναι, ξέρω εγώ. Έλα τώρα, ευθύνες και μαλακίες, σε παρακαλώ, έλα. Εκλογές. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Τώρα άκουσα τον Άδωνη, λέει, που είπε ότι τελικά το γουστάρει ο λαός το δούλεμα, λέει. Ο κόμμας τελικά γουστάρει το δούλεμα. Αν δεν το πει ο Άδωνης αυτό που ο Άδωνης το έχει κάνει επιστήμη το δούλεμα, τι εννοείς? Προφανώς το πιστεύει. Ο Άδωνης, παιδί μου, δεν έχει πει μισή αλήθεια. Έχει ξεπατικώσει τον Γκέμπελς όλο. Ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό ο μαλάκας? Δεν βάζει τόσο πολύ, μας δεν ζαλίσει τα γενιά. Για να το καταλάβετε επιτέλους. Να το καταλάβουν και αυτοί οι 70.000 που τον ψηφίζουν. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Να σπάσω κανένα τη δώρα, σκένε, να με σκοτώσει η γυναίκα μου. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Σε παίρνω από το Ρέθυμνο, πρώτη φορά στην εκπομπή. Έτυχε εκεί με άρρωστο και μόνο έτσι λοιπόν μπορούσα να σε πάρω, γιατί τις άλλες μέρες είμαι στη δουλειά για 2 ώρα. Πάλι καλά, ευτυχώς αρρώστησες. Λοιπόν, ναι, ευτυχώς. Και θέλω λοιπόν να σου δώσω ένα ρεπορτάζ, αλλά να μου το επιβεβαιώσεις και εσύ, γιατί πρέπει να ξέρεις από αυτά τα πράγματα. Με την άλλη ιδιότητα, την ιδιότητα του Μπαλούρδου. Οπα. Οι Μπαλούρδοι παρελάζουνε. Γιατί όχι? Εδώ λοιπόν στο Ρέθυμνο θέλω να σε πληροφορήσω ότι οι Μπαλούρδοι παρελάζουνε. Ας πούμε παρελάβουνε. Ναι, μη φύγουν τα αυτιά μας έξω, ναι. Παρελάβουν λοιπόν οι Μπαλούρδοι με πλήρη εξάρτηση, περιπολικά μηχανές. Γιατί τι έχει ο Μπαλούρδος? Γιατί ο Μπαλούρδος θα με παρελάσει, δηλαδή? Δεν είναι Έλληνας ο Μπαλούρδος, δεν έχει περηφάνεια. Και στο τέλος λοιπόν παρελάβουν και τα μπαλουρδάκια τα καινούργια. Αυτά που τώρα είναι στη σχολή. Εκεί λοιπόν να δεις ωραίες εικόνες. Σε χαιρετώ λοιπόν, για χαρά. Αυτά είναι. Αυτά, να χαρεί ο κόσμος. Ναι, παρακαλώ, τρομοκράτησε εκεί. Ναι, αμέ, why not. Α, μπράβο, καλά πήρα. Αποστολή, πέθανε ο παππούς μου 103 χρονών. Όταν λέει ότι δεν πεθαίνει ο Μητσοτάκης, ορίστε, αυτό εννοείται. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, δυστυχώς νωρίς. Τώρα αυτός έχει βάλει μέσα το κράτος με το σύνταξη που πήρε. Και αδειάσαμε την αποθήκη και βρήκαμε βίδες. Τι βίδες, δεν σου ψάχνει βούλτευση? Από αυτά τα 4 χρόνια που λέτε, τα 2 ήταν κορονοϊός με κλειστή. Την οικονομία. Τότε μπορούσατε να φτιάξετε το νοσοκομείο. Όχι. Γιατί ήταν κλειστή η οικονομία και δεν ερχόταν ούτε βίδα στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες. Πολλές βίδες, αμέτρητες, σωροί. Και ήθελα να ειδοποιήσω τη βούλτευση να έρθει να δει πώς κάνουν για τα τρένα οι βίδες αυτές. Γιατί δεν είχαμε βίδες για τα τρένα. Είχαν σωθεί όλα τα πράγματα. Δεν βρίσκανε μπουλο αυτά, βίδες. Να ρωτήσω, δεν ξέρω. Ήταν καλές βίδες, μεγάλες. Μεγάλες, μικρές. Στριφόνια θέλουμε, 16άρια. Έχουμε. Έχουμε και 16άρια μέχρι. 22 πόντους. Τώρα μιλάμε ακόμα για βίδες ή πάει αλλού το μυαλό σου? Όχι, για βίδες, πάντα για βίδες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πάντα για βίδες, αγόρι. Λίγο περίεργη μου φαίνεσαι και ανώμαλη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Αποστόλης. Ναι. Αποστόλη, διάβασα προχθές ένα σύνθημα στην Ιπποκράτους που το είχαν γράψει κάποια παιδιά. Και έγραφε το στομάχι και η εξουσία, ό,τι και να τους δώσεις, σκατά θα βγάλουν. Θα μπορούσε και τα κανάλια να βάλεις μέσα, αλλά τέλος πάντων, ναι. Και τα κανάλια. Κάποια. Λοιπόν. Πού ήταν αυτό, να πάμε να το δω να το σβήσουμε, μα είναι, δεν είναι σωστό να λέγονται τέτοια. Ναι, βέβαια πρέπει να το σβήσουμε, γιατί ξυπνάει κόσμο. Όχι, απλά είναι ασέβεια προς τα σκατά. Έλα, μάνα μου! Έλα! Είδε τι που θα μ' ακούσει που δεν μ' ακούς καθόλου. Λοιπόν, άκου τώρα όσο πλησιάζουν οι εκλογές, ξέρεις το Υπουργείο που βρίσκει τους τρομοκράτες, τους Ρωσίδες και αυτά. Είναι κάτι να βρουν από πού κλάει το παρπούνι, να μας δώσουν ερωτήσεις μετά από εκατομμύρια χρόνια. Μα δεν κλάνε. Που κλάει το παρπούνι. Και αυτό γίνει και κόκκινο, αλλά αυτοί ψεύδουν τα πάντα. Να βρουν ποιο πρόδωσε το Βαρτάνι. Εσύ είσαι μικρός, δεν ξέρω αν το θυμάσαι το Βαρτάνι. Όχι. Βέβαια, αν είναι δυνατόν να το θυμάσαι, θα μας πει ποιος κεράτωσε τη γαρουφαλιά στο μεσαριακό σταθμό. Και τελικά ποιος πίασε τη λόρα στο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Το μικρό σπίτι σε λιβάδι έχει βγει σίγουρο πληστηριασμό. Χρόνια τώρα, χρόσταγε ο κύριος Λόρενς. Ήταν μπανταχτσής ο κύριος Λόρενς. Άσε, μην μου ανοίξει το στόμα. Στρατηγικός κακοπληρωτής ήταν. Ναι, ναι, και δεν ήταν και καλό άτομο, λέει τελικά στην πραγματικότητα. Ε, τώρα δεν. Τελικά τι ψηφίσανε, ρε μαλάκα.
μαλάκες και τι θα ψηφίσουν οι μαλάκες. Για πες μου, σε παρακαλώ. Μία είναι η λύση. Αντίσταση και πάλι, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα για την πηγάδα. Μία είναι η λύση, το πάμε στο γαμί. Έτσι ήξερα. Καλά, άδειο τώρα σε που σε νεαρούλη και ψηλό έχει ορμέ. Ναι, μη στιγμή τώρα. Καλά, ναι. Κάτι στην κατουράμε. Σαν κούραση το σκέφτεσαι ήδη, ξέρω. Η όλη στο πηγάδι, η πηγάδα είναι άπατη. Φιλαράκι μου καλό! Ποιος είναι? Ένας από το χωριό δεν με ξέρετε, μαλάκα. Α, δεν μιλάω με ξένους. Δεν μιλάς με ξένους, γιατί σου έχουν κάνει τίποτα οι ξένοι? Τους φοβάμαι, ναι. Είμαι ξενοφοβικός. Ξέρω τέτοιος. Πάντως, φιλαράκι, οφείλω να σε παραδεχτώ να μαζεύεις κάτι φιντάνια, ρε φίλε. Ένα και ένα να βρεις. Α, καλή ώρα. Ναι, αμέ, γιατί. Κι εγώ φιντάνι δεν είμαι, ρε μαλάκα. 23 τόσα χρόνια να σου ακούω. Όχι, 23 τόσα. Περιστασιακά στην αρχή από τα τρίλεπτα και μετά. Mm. Να σου πω, ξέρετε, φίλε, τώρα που μεγαλώνω τι με τσαντίζει περισσότερο. Τι? Που επιβεβαιώνονται αντιπαρημίες που μας λέγανε οι παλιοί. Ξέρετε, εδώ που είσαι, ήμουνα και εκεί που είμαι θάρτης και ξέρεις κάτι τέτοια. Και αυτό που με τσαντίζει περισσότερο είναι που επιβεβαιώνει την παροιμία που λες τερνή μου γνώση. Τα είχα πρώτα και λέω ρε πούστη. Αν όταν ήμουνα 20-30 χρονών, να πούμε, έπαιρνα χαμπάρι αυτά που έχω πάρει τώρα. Με το πώς με έχουν δουλέψει, με τι διλήμματα μου έχουν βάλει και πώς με έχουν γαμίσει και με έχουν φέρει σε ένα σημείο. Οπα. Να μην μπορώ να επιβιώσω. Και λέω ρε πούστη, αν ήμουνα 30 τώρα, θα του είχα γαμίσει. Και ξέρεις αν από λέω ρε φίλε, θυμάσαι εκείνο το πανηγυράκι όταν μπαίναμε στον 21ο αιώνα και λέγαμε ωρε φίλε, επιτέλους να πούμε πολιτισμός και φανταζόμαστε, ξέρεις, τη ζωή μας πως είναι κάτι εικόνες που έχουν δηλιακές, κάτι θρησκευτικά βιβλία με λουλουδάκια, κάμπους και τέτοια. Αλλά εμείς οι πιο πρόστιχοι σκεφτόμαστε αν είμαστε σε τίποτα πράσινα λιβάδια και κυνηγάμε τίποτα μπούσες με τα τσιτσούλια σηκωμένα και τέτοια. Και ξαφνικά ρε φίλε, ανακαλύπτεις ότι η νική που περίμενες ελπίδα, ξέρω εγώ, και ένα κόσμο ειρήνη χωρίς πολέμους και τέτοια, ξαναγυρνάμε στο μεσαίωνα, ρε μαλάκα. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε πάθει και ένα, πώς το λένε, δόγμα του σοκ και τέτοιες μαλακίες που δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς να το ερμηνεύσω. Αυτή την απάθεια, ρε. Καθόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα. Μας φέρανε τον μπουσί στο Τσίπρα. Μας πέρασε πράγματα που δεν πιστεύαμε και λέγαμε, ωραία, έτσι κοιτάνε ο Μητσοτάκης τι θα μας είχε κάνει. Και έρχεται μετά το μουνόπανο και μας γάμισε και επειδή το περιμέναμε, καθόμαστε μαλακίες και δεν κάνουμε τίποτα, ρε φίλε. Τίποτα. Γάμο τον αντίχριστό μου. Τέλος πάντων, τα είπα και ξεθύμα να φύγω. Πάλι καλά, λίγο κοιμήσου ήρεμος τώρα. Φιλιά, ρε καθηγέλα, γεια.